Καλησπέρα σας. Δεκάδες συνεταιρισμοί από όλη τη χώρα εξασφάλισαν ήδη τις προϋποθέσεις για τον επαρκή εφοδιασμό της αγοράς με φρούτα και λαχανικά, ενώ οι χονδρέμποροι κλείνουν αύριο τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Τα μέτρα αυτά, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εμπορίου Γιώργος Μωραΐτης, έχουν στόχο να εξηγιάνουν το κύκλωμα εμπορίας φρούτων και λαχανικών και να προστατεύσουν το εισόδημα του παραγωγού και των καταναλωτών, αφήνοντας παράλληλα εύλογο κέρδος στους γνήσιους επιχειρηματίες της κεντρικής αγοράς. Αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Εμπορίου τόνιζαν σήμερα ότι έχει εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός της αγοράς, η ομαλή διακίνηση των προϊόντων και η προστασία των συναλλασσομένων στις κεντρικές λαχαναγορές. Επίκεντρο των μέτρων είναι η ανάληψη της διακίνησης των προϊόντων από τους συνεταιρισμούς με τη βοήθεια του κράτους, καθώς και η ελεύθερη εμπορία στη λαχαναγορά. Τα έκτακτα μέτρα προβλέπουν χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη των συνεταιρισμών, την ελεύθερη διακίνηση των ΙΧ φορτηγών κάθε μέρα για τη μεταφορά των φρούτων και των λαχανικών και τη χορήγηση αδειών σε πλανόδιους μικροπολιτές. Απόψε, οι εκπρόσωποι των χονδρεμπόρων επιδίωξαν και είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γεράσιμο Αρσένη. Μετά τη συνάντηση, οι χονδρέμποροι δήλωσαν ότι δεν βρέθηκε σημείο επαφής στις απόψεις τους και στις απόψεις της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει στο ακέραιο τα μέτρα που πήρε για την εξυγίανση της αγοράς. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι συνήλθε η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων και εξέτασε στις λεπτομέρειές τους όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς με φρούτα και λαχανικά. Ο Υπουργός Εμπορίου Γιώργος Μωραΐτης πιστεύει ότι η επιτυχία των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών σε λογικά επίπεδα θα εξαρτηθεί από τη στάση των παραγωγών αλλά και από τη συμμετοχή των καταναλωτών στην όλη προσπάθεια. Το κυριότερο βάρος από πλευράς κυβέρνησης στην οικονομική και τεχνική εξυπηρέτηση των συνεταιρισμών για τη συσκευασία και την προώθηση των προϊόντων στις κυριότερες ελληνικές αγορές έχει αναλάβει η Αγροτική Τράπεζα. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ζακίνθου, που αντιπροσωπεύει 53 αγροτικούς συνεταιρισμούς, εφοδιάζει την αγορά της Αθήνας με 20.000 τελάρα πεπόνια που παίρνει από την Αγρέξ. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Πλανόδιων Μικροπολιτών Λαϊκών Αγορών της Αττικής, θέλοντας να βοηθήσει θετικά την προσπάθεια του Υπουργείου Εμπορίου για την ομαλή διακίνηση των απορροκυπευτικών, καλεί τα μέλη του να εφοδιαστούν το ταχύτερο από τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα με τις σχετικές άδειες, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, και να συμβάλλουν με κάθε τρόπο ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στον εφοδιασμό του καταναλωτικού κοινού με απορροκυπευτικά. Σάπια φρούτα και λαχανικά πουλούσαν σε 3 νοσοκομεία της Αθήνας χονδρέμποροι της λαχαναγοράς του Ρέντι που εκμεταλλεύονταν την εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Αυτό προέκυψε από ευνηδιαστικό έλεγχο που έκανε συνεργείο της αγορανομίας με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εμπορίου Θόδωρο Πάγκαλο. Οι ποσότητες αυτές κατασχέθηκαν. Συνεχίστηκαν και σήμερα εντατικά οι ενέργειες και οι ανακρίσεις από την ασφάλεια προαστίων και τη γενική ασφάλεια Αθηνών για την ανακάλυψη των εμπριστών. Για τρίτη κατά σειρά νύχτα, στο ίδιο σημείο της κοινότητας Παγόνδας της Σάμου και για 7η φορά ξέσπασε πυρκαγιά στο ίδιο πευκοδάσος που περιβάλλει την κοινότητα. Απόψη η φωτιά ξέσπασε στις 10.30 και καταβάλλονται προσπάθειες για την κατάσβεσή της. Από τις προηγούμενες πυρκαγιές έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από το δάσος αυτό. Το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Συμβουλίου Υγείας ψηφίστηκε και κατάρθρο σήμερα στη Βουλή. Για τους στόχους του Συμβουλίου αυτού θα μας μιλήσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Σπύρος Φαναριώτης. Ολοκληρώθηκε σήμερα στη Βουλή η συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου για τη σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Μια και το νομοσχέδιο αφορά την υγεία του συνόλου του ελληνικού λαού, αξίζει τον κόπο να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι του, αλλά και ποιες ήταν οι θέσεις που πήραν τα κόμματα πάνω σε αυτό. Το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ ψήφισαν υπέρ του της αρχής του νομοσχεδίου, ενώ η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε. Η έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων και προγραμμάτων στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας καλύπτονται από το νομοθέτημα που ψηφίστηκε σήμερα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο,
έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό και προγραμματισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων στον τομέα της υγείας. Διαμορφώνει γενικά την Εθνική Στρατηγική Υγείας και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών. Γνωμοδοτεί πάνω σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής που αφορά την υγεία και παραπέμπει και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων. Παρακολουθεί τη διαδικασία του προγραμματισμού, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και εισηγείται διορθωτικά μέτρα. Τέλος, έχει την ευθύνη συντονισμού και ελέγχου των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας και γνωμοδοτεί για την κατανομή των πιστώσεων μεταξύ περιφέρειας και πρωτεύουσας. Το νομοθέτημα αποτελεί το πρώτο βήμα μια σειρά θεσμικών αλλαγών στον τομέα της υγείας, οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική του θέση και τον τόπο της κατοικίας του, ίση υψηλού επίπεδου υγειονομική περίθαλψη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις. Με ερώτηση την οποία κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εξωτερικών 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τελευταία η χώρα μας μετατρέπεται σε κέντρο αντισημιτισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρούδας δήλωσε απόψε μεταξύ άλλων τα εξής. Ούτε για μια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός εξέφρασαν τον παραμικρό αντισημιτισμό. Η Ελλάδα πάντα υποστήριζε ότι το Ισραήλ πρέπει να έχει πατρίδα και να ζει σε ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι και ο Παλαιστινιακός λαός πρέπει να έχει δική του πατρίδα και να ζει με ασφάλεια, γιατί τότε μόνο στην περιοχή αυτή θα υπάρξει ειρήνη. Ο ελληνικός λαός συμπαραστάθηκε πάντοτε στις τραγικές μέρες που πέρασαν στη χώρα μας οι Ισραηλίτες κατά τη ναζιστική κατοχή. Σήμερα όμως είναι υποχρεωμένος να καταδικάσει την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η ερώτηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι απαράδεκτη. Υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Εργασίας Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων των ελληνικών αλλά και ξένων τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα. Στις τράπεζες αυτές περιλαμβάνεται και η Citibank, οι εργαζόμενοι της οποίας κατέβηκαν σήμερα σε 24ωρη απεργία. Η τράπεζα αυτή θα λειτουργήσει όμως αύριο κανονικά. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο εκπρόσωπος της διοίκησης των τραπεζών Κώστας Σοφούλης και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ, κύριοι Παφίλης και Πουλαρίκας. Στο κατάκολλο είναι σήμερα και θα επαναληφθούν αύριο το πρωί το τελευταίο τεστ καύσης για να βγουν τα οριστικά συμπεράσματα σχετικά με το μέγεθος των κοιτασμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις σήμερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα για όλους τους δρύπους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής δηλαδή, ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Με βάση τις προβλεπόμενες μετεωρολογικές συνθήκες, για αύριο και μεθαύριο, δεν θα έχουμε αξιόλογη μεταβολή των επίπεδων ρύπανσης. Περνάμε στο διεθνή χώρο τώρα. Οι Ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν νέους στόχους στη Βηρυτό μετά από ανηλαίη βομβαρδισμό από το Ισραηλινό πυροβολικό του δυτικού τομέα της Λιβανικής πρωτεύουσας, στον οποίο επικρατεί το Παλαιστινιακό στοιχείο. Αλλά οι Ισραηλινές δυνάμεις προς το παρόν αποφεύγουν απευθείας εισβολή στη δυτική Βηρυτό. Στη Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ρίγκαν, μετά από συνομιλίες με τους κυριότερους συνεργάτες του για το ενδεχόμενο γενικής επίθεσης των Ισραηλινών εναντίον της δυτικής Βηρυτού, κάλεσε τους Παλαιστίνιους μαχητές να εγκαταλείψουν αμέσως την πόλη. Επίσης, κάλεσε το Ισραήλ να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την κατάπαυση του πυρός. Κατά το Reuters, αξιωματούχοι του State Department δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ. Στα Ηνωμένα Έθνη υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ψήφισμα για την καταδίκη του Ισραήλ επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του ΙΕ για κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος της Περσικής Βουλής, Χοντζατολ Ισλάμ Ραφσαντζάνι, δήλωσε ότι η Περσία θα αυξήσει τις στρατιωτικές πιέσεις εναντίον του Ιράκ για να πετύχει τους στόχους της. Πολιτικοί παρατηρητές θεωρούν τη δήλωση αυτή προμήνυμα νέας στρατιωτικής επιχείρησης της Περσίας μέσα στο Ιράκ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 120 χρόνια ζήτησε ο στρατιωτικός επίτροπος στην Κωνσταντινούπολη για 98 άτομα. Οι κατηγορούμενοι είναι μέλη του παράνομου τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος και δικάζονται για ανατρεπτική δράση. 3.000 άτομα συνελήφθησαν στην Κένια με την κατηγορία της συμμετοχής στην απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του πρόεδρου Ντανιέλ Άραπ Μόι. Σε αυτούς που συνελήφθησαν συμπεριλαμβάνεται και ολόκληρη η δύναμη της πολεμικής αεροπορίας της χώρας. Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στην Αριζόνα από καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Στην πόλη Τουσόν, οι δρόμοι μεταβλήθηκαν σε ποτάμια και πολλοί από τους κατοίκους κινδύνευσαν να πνιγούν.
Ο περατέρ τηλεοπτικού συνεργείου έπεσε στο νερό για να βοηθήσει ένα μικρό παιδί, βλέπουμε εδώ το στιγμιότυπο, που είχε παγιδευτεί στα νερά και γίνονταν προσπάθειες για τη διάσωσή του. Might be their only chance. I dropped the camera and went in after them. The larger or the older of the two girls. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για αύριο τοπικές νεφώσεις στα δυτικά που θα είναι περισσότερες στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε σχεδόν έθριο καιρό. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34. Νεότερα στο απογευματινό μας δελτίο. Καληνύχτα σας.